Όταν πάμε σε διάφορα μέρη, είτε πάμε για τουρισμό, είτε πάμε για παραθέρηση, καλό είναι, μωρέ, να επισκεφτόμαστε και τα μουσεία της περιοχής. Εδώ είμαστε στο Μουσείο της Θάσου. Θαυμάζω πόσα χρόνια πίσω πάει η ιστορία και η παράδοση του κάθε τόπου μας. Προϊστορική χρόνη. 60.000 χρόνια προ Χριστού. 60.000. 10.000, 8.000. Είναι σπουδαίο πράγμα να βλέπει κανένας πώς ζούσαν οι λαοί τότε. Τι κάνανε οι προϊστορικοί άνθρωποι, τι χρησιμοποιούσαν, τι φτιάχνανε, πώς ζούσανε, πώς ξεκίνησε ο άνθρωπος να ζει μέσα στις σπηλιές. Και από τις σπηλιές σιγά σιγά βγήκε έξω. Εκεί ήταν οι πρώτοι χώροι στους οποίους έζησε. Και δεν είναι μικρό πράγμα να ξέρουμε που έζησε, τα εργαλεία που χρησιμοποιούσε, τι πίστευε, τι λάτρευε, πώς λάτρευε. Τούτος εδώ ο τόπος, ο ελληνικός, έχει ιστορία, μωρέ, δεν είναι ούτε σημερινός, ούτε χθεσινός, όπως είναι οι περισσότεροι λαοί που μας κοκορεύονται σήμερα και μας φτιάχνουν ιστορίες. Τούτος εδώ ο τόπος είχε ιστορία και παράδοση πολλών χιλιάδων χρόνων πριν. Και μέσα στην ιστορία και μέσα στην παράδοση προσπαθούσε να φτιάξει πολιτισμό, να κάνει ερωτήσεις και να πάρει απαντήσεις. Τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι η ζωή, πώς αλλάζει το κλίμα. Τη μια χρονιά έχει ξηρασία και την άλλη χρονιά έχει πλούσια βροχή. Πώς γίνεται να υπάρχουν όλα αυτά στη φύση, να φυτεύει στο φυτό ένα σποράκι και μετά να γίνεται μεγάλο δέντρο. Αυτά όλα δεν ήταν δεδομένα κάποτε. Και εδώ είναι οι ανασκαφές που κάνουν οι άνθρωποι. Παλεύουν, γι' αυτό ο πολιτισμός μας είναι σπουδαίος. Η παράδοσή μας, ο τόπο μας, τα ήθη, τα έθιμα, όλα έχουν τη μεγάλη τους αξία, την τεράστια αξία, πως παίρνανε το μάρμαρο και το φτιάχνανε ναούς και το φτιάχνανε μνημεία και το φτιάχνανε πράγματα. Ναι, ρε εσείς, ναι, να μάθουμε τον πολιτισμό μας. Να μάθουμε τον πολιτισμό αυτού του τόπου. Και όχι μόνο να το μάθουμε, να τον αγαπήσουμε. Να αγαπήσουμε τη φύση, να αγαπήσουμε την παράδοση, να αγαπήσουμε όλα εκείνα τα οποία μας φτιάξανε αυτό που μας φτιάξανε. Και αφού μας φτιάξανε, οφείλουμε αυτό όλο εμείς να το διατηρήσουμε. Να το διατηρήσουμε, διότι αν δεν το διατηρήσουμε, τότε τι τα θέλουμε, μωρέ. Τι να τα κάνουμε, σκέτες πέτρες. Και να το πάμε και μπροστά. Πολιτισμό σημαίνει να παίρνουμε το παλιό και να το ζυμώνουμε με το καινούριο. Διότι το καινούριο σε αυτόν τον τόπο ήταν όταν συναντήθηκαν οι γιγαντιαίοι πολιτισμοί. Αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ρωμαϊκός πολιτισμός και μετά ζυμωμένος με του Χριστού την πίστη. Ναι, ελληνοχριστιανοί, ρωμαϊκός πολιτισμός. Ό,τι πιο σπουδαίο έφτιαξε η ανθρωπότητα. Αντριάντες από μάρμαρο. Τα φτιάχνανε έτσι για να τιμήσουν την κάθε εποχή. Δεν έχει σημασία αν τότε ήταν ειδωλολατρία ή ήταν κάτι άλλο. Η σημασία η μεγάλη είναι ότι ο πολιτισμός πήγαινε και έρχονταν. Ναι, ζυμώναμε πολιτισμούς που έχουμε να τους δώσουμε σε όλους τους λαούς της γης. Με αγάπη, όχι με εγωισμό. Με την ταπείνωση και τη λιτότητα που αρμόζει σε αυτόν τον τόπο. Εμείς αγαπάμε την οικουμένη. Δεν τη φοβόμαστε.
Και εδώ η χριστιανική εποχή είναι η εποχή στην οποία αρχίζουμε και χτίζουμε τους χριστιανικούς ναούς, διότι εδώ ήρθε ο χριστιανισμός. Και ό,τι από καντήλια, από σταυρούς, από ευλογίες, από ό,τι άλλο χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή. Ναι, υπήρξαν όλες οι εποχές.